Τώρα που με βλέπω, πω κάτι κύκλει κάτω από τα μάτια και έβαλα και τόσο στουμπέτσι πάνω μου. Πω και εδώ κάτι. Καλά, 30 χρονών επιτρέπεται να έχω αυτό το πρόσωπο. Τι κάνω, θέλω να δείχνω αυτή την ηλικία μου. 30 χρονών και είναι η Ειρήνη Κυριαζίδου εδώ μαζί μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κυριαζίδου, γνωριζόμαστε και χρόνια. Ειρήνη Κυριαζίδου, με το πολύ ωραίο αυτό Ινστιτούτο που μπαίνουμε. Άκουγα τον Ζαχαρά τον προχθές να λέει: μπαίνεις, όχι για το δικό σας, κάνει πλάκα δηλαδή. Και λέει: μπαίνεις γιαγιά, βγαίνεις εγγονή. Μπαίνεις θιά, βγαίνεις ανιψιά. Αυτό ταιριάζει. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Δεν σας άφησα να πείτε κουβέντα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά κι εσείς. Λοιπόν, σας βλέπω, λάμπετε, κυρία Κυριαζίδου. Πώς αλλιώς. Εσείς προλαβαίνετε να μπείτε στα μηχανήματα? Αυτές τις μέρες όχι. Αυτές τις μέρες όχι. Αυτές τις γιορτινές μέρες που έρχονται γιαγιά, μαμά, εγγονή μαζί. Α, έρχονται μαζί. Και όλο το σόι, Έρχονται. Και μπερδεύετε μετά ποια είναι η εγγονή και ποια είναι η γιαγιά. Πείτε μου ότι μπερδεύονται κιόλας. Ωραία θα ήταν. Προσπαθούμε. Κάνουμε να λάμψουν τώρα τις γιορτές και να τις ξεκουράσουμε βασικά. Πω εδώ μου γράφει φίλος, είμαι σίγουρος πως έκανες lifting. Τώρα το κατάλαβα. Θέλω να βεβαιώσετε εσείς που με ξέρετε και με βλέπετε ότι δεν έχω κάνει lifting. Όχι, δεν έχεις κάνει lifting. Έχεις κάνει όμως έναν υπέροχο καθαρισμό με μια μεσοθεραπεία. Ακριβώς. Που έλαμψε το πρόσωπο. Ακριβώς, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα, να πω, κυρία Κυριαζίδου, ότι πάντα έλεγα ότι τι να πας πριν τις γιορτές. Άμα είναι να κάνεις, θα κάνεις μια σοβαρή παρέμβαση στο πρόσωπό σου, παραδείγματος χάρη. Πριν τις γιορτές, συνήθως το πρόσωπο γίνεται. Το σώμα έρχεται λίγο αργότερα. Ναι, συνήθως το πρόσωπο. Λοιπόν, κάνεις μια σοβαρή παρέμβαση. Αν όμως δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν, τι να πας τώρα, να κάνεις ένα καθαρισμό και μια μεσοθεραπεία και κάτι άλλο και όλα αυτά που κάνετε εσείς και θα λάμψεις? Και όμως, Και όμως λάμπεις, και όχι μόνο λάμπεις, χρειάζεται και είναι απαραίτητο τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο οι γυναίκες και οι άντρες αντίστοιχα να κάνουν έναν βαθύ καθαρισμό στην επιδερμίδα τους ώστε να δώσουν επιπλέον τροφή με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν σε βάθος. Και μετά από εκεί και έπειτα οι μεσοθεραπείες που κάνουμε ή οι θεραπείες, οι δερμοκαλλυντικές θεραπείες είναι αυτές που θα δώσουν επιπλέον κάποια φροντίδα, κάποια λάμψη, κάποια θα μειώσουμε ρητίδες, θα είναι και για την αντιγύρανση, ειδικά μετά από τα 25 χρόνια που οι κοπέλες δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένες και δεν χρησιμοποιούν σωστά την αντιλιακή τους προστασία και τα προϊόντα τους σωστά στο σπίτι ή δεν καθαρίζουν το πρόσωπό τους μετά από μακιγιάζ και κοιμούνται με το μακιγιάζ, σίγουρα χρειάζεται μια φροντίδα από την αισθητικό για να έχουν ένα λίγο όμορφο, λαμπερό δέρμα για όλη τους τη ζωή. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε κάποιες τέτοιες απλές παρεμβάσεις για να μπορούμε να διατηρούμε μια φρεσκάδα? Μία φορά το εξάμηνο καλό είναι να κάνουμε έναν βαθύ καθαρισμό και είναι μύθος που λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό το καλοκαίρι ή θα μας αφήσει σημαδάκια ή πονάει που λένε οι περισσότερες και φοβούνται το βαθύ καθαρισμό. Και μετά οι μεσοθεραπείες ή οι δερμοκαλλυντικές θεραπείες καλό είναι να γίνονται σε μια αισθητικό με τα έμπειρα χέρια της αλλά και με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει μία φορά τον μήνα ώστε να έχουμε την απαραίτητη ενυδάτωση στο πρόσωπο. Αντίστοιχα όμως βέβαια και εμείς μέσα στο Mediface βλέπουμε την επιδερμίδα του προσώπου, κάνουμε την ανάλυση της επιδερμίδας και βλέπουμε μέχρι και στην κατώτερη στιβάδα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν και αντίστοιχα θα πούμε την κατάλληλη θεραπεία πρέπει για να έχουμε και το αποτέλεσμα. Πρέπει και ανάλογα προϊόντα να έχουμε, δηλαδή ανάλογα με την, αφού μου κάνετε βιοανάλυση, πρέπει η κρέμα μου νύχτας, μέρας και αυτά να είναι ανάλογη? Ανάλογη τον τύπο της επιδερμίδας, ανάλογα τα προβλήματα που έχει και τις ανάγκες το πρόσωπό μας. Μπορεί να έχουμε έντονες ρητίδες, μπορεί να έχουμε προβλήματα γύρω από τα μάτια, μπορεί να έχουμε πανάδες, λεκέδες που μπορεί να δημιουργηθούν. Αυτό θέλω να το δούμε, γιατί έχω εδώ πέρα κάτι. Και πολλές περιπτώσεις έχουμε και τα προβλήματα ακμής που δημιουργήθηκαν πολύ περισσότερο μετά από το COVID και μετά από τη μάσκα που χρησιμοποιούσαμε. Τι λέτε, περισσότερα εμφανίστηκαν? Πολύ περισσότερα, γιατί με τη μάσκα δημιουργήθηκαν επιπλέον σπυράκια σε πάρα πολλές. Κυρία Κυριαζίδου, άντρες έρχονται? Έρχονται, ναι. Προσέχουν πιο πολλοί άντρες τώρα από ό,τι παλιότερα? Προσέχουν την επιδερμίδα τους, φοβούνται να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα προϊόντα ακόμη και στο σπίτι. Φοβούνται μετά από την ακμή που δημιουργήθηκε, γιατί
δεν ξυρίζονται και επειδή δεν ξυρίζονται οι περισσότεροι άντρες έχουν τα μούσια και δημιουργούν επιπλέον ακμή. Α, δεν είναι η... όταν αφήνεις την... έχεις μούσια και αφήνεις την τρίχα, δημιουργείται πρόβλημα από κάτω. Ναι, έτσι. Γιατί αν δεν καθαρίσουν σωστά την επιδερμίδα και δεν καθαρίσουν σωστά την τρίχα, από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί επιπλέον πρόβλημα, περισσότερη σμιγματόρια, οπότε θα έχει και επιπλέον ανάγκες η ανδρική επιδερμίδα στο πρόσωπο. Και λέιζερ για αποτρίχωση. Και σε γυναίκες και σε άντρες. Και σε γυναίκες και σε άντρες, ναι, ακριβώς. Τώρα, εγώ θέλω από τώρα να δώσουμε, γιατί έχουμε δύο πολύ ωραίες προσφορές για τους φίλους μας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα, κυρίες και κύριοι, 2-3-10-8-31-062. Οι πέντε πρώτοι, ελπίζω να είστε γρήγοροι, θα λέτε όνομα και θα αφήνετε και το τηλέφωνό σας. Ανάλυση προσώπου ή σώματος με τη μέθοδο της βιοανάλυσης. Πρώτα δίνουμε αυτή την προσφορά. Είναι αυτό το μηχάνημα το οποίο. Βλέπει. Σκανάρει ουσιαστικά την επιδερμίδα μας, βλέπει μέχρι και την βαθύτερη στιβάδα της επιδερμίδας τις ανάγκες που έχουμε, είτε από λιπαρότητα, είτε από αφυδάτωση, είτε από ακμή, είτε από πανάδες που μπορεί να, να έχουν δημιουργηθεί από τον ήλιο ή και όχι μόνο από τον ήλιο, από κάποια εγκυμοσύνη, από κάποια φάρμακα κτλ. Και αντίστοιχα κρίνουμε και λέμε ποιες θεραπείες ή ποια προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας ακόμη και στο σπίτι του. Είναι διαφορά, έχει διαφορά το πρόσωπο από το σώμα? Στο σώμα αντίστοιχα αυτό που θα κάνουμε για την βιοανάλυση είναι για να δούμε τον βασικό μεταβολισμό, να δούμε την κατακράτηση, να δούμε ενδεχομένως κάποιες βιταμίνες που μπορεί να λείπουν από τον οργανισμό μας και τη διατροφή που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να αποβάλουμε από τον οργανισμό μας επιπλέον τοξίνες και να έχουμε καλύτερα, ειδικά τώρα μετά από τις γιορτές που όλοι θα φάμε, ευτυχώς ή δυστυχώς. Όχι, ευτυχώς έχουμε... τώρα. Θα σκεφτούμε και στις γιορτές που θα πάρουμε ένα κιλό, ενάμιση. Μετά άντε από δύο το μετά πολύ. Μετά από τα δύο ή τρία κιλά θα είμαστε πάλι εμείς εδώ πέρα για να δώσουμε με την βιοανάλυση. Άρα είναι χαρά οι γιορτές, η χαρά σας. Γιατί ερχόμαστε για να γίνουμε όμορφες, μετά έχουμε γίνει χάλια από αυτό που έχουμε φάει και ερχόμαστε πάλι για να χάσουμε αυτό που πήραμε. Και ειδικά οι γυναίκες που θυμούνται τελικά να έρθουν για το κυταρίτιδα ή για την σύσφυξή τους τον Μάιο-Ιούνιο πριν να βγουν στην παραλία. Ειδικά μετά από τις γιορτές πρέπει να ξεκινήσουν και να βάλουν ένα κλικ, ας πούμε, για την κυταρίτιδά τους για να βγουν πλέον έτοιμες από το Μάιο και μετά. Ναι. Τώρα, κάθε τόσο ξέρω ότι ανανεώνεστε με την έννοια καινούρια μηχανήματα. Όλο και κάτι καινούριο βγαίνει σε σχέση με την αισθητική, κυρία Κυριαζίδου. Η αισθητική τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, εκτός από τις ενέσιμες μεσοθεραπείες, από τα μπότοξ, τα υαλουρονικά κτλ. Που κάνουν όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί και οι γιατροί. Υπάρχει η καινούρια μέθοδος αυτή τη στιγμή που είναι η μεσοθεραπεία electroporation, που βοηθάει στην ουσία να διεισδύσουν τα κοκτέιλ βιταμινών, ιχνοστοιχείων, πεπτιδίων και υαλουρονικού σε βάθος μέχρι και 2,5 χιλιοστά κάτω από την επιδερμίδα μας και να έχουμε τη λάμψη και την ενυδάτωση της επιδερμίδας αλλά και την αντιγύρανση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώδυνα, ακίνδυνα, χωρίς να φοβάται η κυρία τις ενέσεις που φοβόταν μέχρι στιγμής, γιατί η μεσοθεραπεία μέχρι στιγμής αυτό που ξέρανε ήταν ότι ήταν ενέσιμη. Είναι μη ενέσιμη μεσοθεραπεία που δίνει αποτέλεσμα στα μάτια, στις ρητίδες, στις πανάδες, στο βάλ της επιδερμίδας. Μοιραστείτε μαζί μας, αν και είχαμε πει κάποια στιγμή να έρθετε με ένα πρόσωπο που θα πει το ίδιο την εμπειρία του. Μοιραστείτε μαζί μας κάποιο άτομο που να είχε πραγματική μεταμόρφωση, δηλαδή να σας λέει ότι ούτε lifting να έκανα που λέει ο λόγος. Μπήκα 40 και βγήκα 30, ας πούμε. Κάπως έτσι. Να πω για σας. Όχι και 30 εγώ, κυρία Κυριαζίδου. Όχι στα 25. Στα 25, ναι, να τα αφήσουμε. Στα 25 να τα αφήσουμε. Αυτό που κάναμε ήταν μεσοθεραπεία. Αυτό ήταν electroporation μεσοθεραπεία. Τότε έχω την εμπειρία. Νόμιζα ότι ήταν άλλο, να σας πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι έκανα μόνο καθαρισμό με κάτι... Δεν πονέσατε. Καθόλου. Δεν πόνεσα καθόλου. Την επόμενη μέρα πώς ήταν το πρόσωπο? Ήτανε πολύ... ζωντανό, φρέσκο. Το ένιωθα δηλαδή πολύ φρέσκο. Τώρα, το μακιγιάζ. Όσοι με είδανε πρέπει να μιλήσουν. Ναι, αυτό που λέμε και εμείς στις κυρίες που έρχονται. Την επόμενη μέρα θέλω να ακούσουν το τι θα τους πούνε οι υπόλοιποι.
Γιατί εμείς το πρόσωπό μας σαφώς το βλέπουμε πολύ πιο περιποιημένο, το μακιγιάζ μας θα δέσει πολύ περισσότερο στο πρόσωπο, θα βάλουμε λιγότερο make-up ενδεχομένως από ό,τι θα χρησιμοποιούσαμε αν δεν έχουμε κάνει κάποια θεραπεία. Αλλά αυτό που μετράει σε εμάς είναι οι πελάτησες όταν έρχονται και λένε «Ναι, βγήκα έξω και μου το είπε ο σύζυγος, μου το είπε η φιλινάδα μου ότι κάτι έκανα στο πρόσωπο ή ότι έκανα μπότοξ ή ότι έκανα κάτι άλλο», χωρίς να έχει κάνει κάτι επεμβατικό ουσιαστικά στην επιδερμίδα. Τι ωραία να μην έχεις κάνει και να σου λένε ότι έχεις κάνει. Κυρία Κυριαζίδου, θα πάμε και στην άλλη προσφορά τώρα, γιατί συμπληρώθηκε η λίστα των 5, με ενημερώνουν για αυτή την προσφορά και υπάρχει και δεύτερη προσφορά, κυρίες και κύριοι. Που δεν πρέπει να τη χάσουν. Που δεν πρέπει να τη χάσουν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο θα προσφέρουμε τώρα. Καλείτε 2-3-10-8-31-062 και κερδίζετε μείον 40% σε όλες τις υπηρεσίες προσώπου σώματος και λέιζερ αποτρίχωσης. Καλά, το λέιζερ το καταλαβαίνουμε. Προσώπου σώματος, γιατί υπηρεσίες μιλάμε, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για όλες τις υπηρεσίες. Στο πρόσωπο, όταν μιλάμε, μπορούμε να πούμε για τον βαθύ καθαρισμό, για την δερμοαπόξεση που κάνει ήπιο peeling της επιδερμίδας μας, για τις πανάδες που υπάρχουν ειδικές θεραπείες για να εξαφανίσουμε τις πανάδες και είναι ο κατάλληλος καιρός τώρα το χειμώνα να κάνουμε τέτοιες θεραπείες, για σύσφιξη, για αντιγύρανση, για μείωση τις σακούλες, τα ειδήματα που έχουμε κάτω από τα μάτια, για τις θεραπείες ματιών και στο σώμα αντίστοιχα από εκεί και πέρα για αδυνάτισμα με κρυολιπόλυση, cavitation, ραδιοσυχνότητες, λιπολέιζερ που γίνεται και σε γυναίκες και σε άντρες, για την καινούργια μέθοδο το EMS που είναι ηλεκτρομαγνητικά πεδία και γυμνάζουμε μέσα σε 30 λεπτά με 30.000 μυϊκές συσπάσεις τους μυς που θέλουμε να χάσουμε από εκεί και πέρα κάποιους πόντους ή να κάνουμε ανόρθωση ή να κάνουμε σύσφιξη σε κοιλιά, σε γλουτούς, σε μυρούς, σε μπράτσα, όπου έχουμε επιπλέον πρόβλημα. Αυτή η σύσφιξη πόσο αποδίδει? Εγώ θέλω να τη χρησιμοποιήσω, να πω την αλήθεια, για όλους εμάς που δεν έχουμε χρόνο να γυμναστούμε όπως πρέπει, έτσι. Mm-hmm. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται, πόσες συνεδρίες και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει? Εντάξει, δεν είναι το ίδιο να τρέχεις βέβαια, έτσι. Μία με δύο φορές την εβδομάδα, με διάστημα 3-4 ημερών η κάθε εφαρμογή, μπορεί να εφαρμοστεί στην κοιλιά και να έχουμε μέσα σε 12 συνεδρίες, δηλαδή ούτε σε 1,5 μήνα, να αρχίσουμε να έχουμε πλέον γράμμωση στην κοιλιά μας. Αρκεί βέβαια να μην έχουμε και μην τρώμε ναι, και 10 κιλά επιπλέον στην κοιλιακή δηλαδή, χώρα. Άρα όπως το υπολογίζω, έρχομαι περίπου Μάρτιο και στα μέσα Μαΐου προς τέλη Μαΐου έχουμε, είμαι έτοιμη πόντους για τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, έτσι, την Κρήτη, έτσι, την Τζαμάικα κλπ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ τα κάνω λίγο υπερβολικά, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Πιστεύω ότι... Το θέμα είναι ότι εμείς δεν λέμε γενικό ψέματα. Γενικό εκτυφιέ είναι αυτό. Έτσι, το θέμα είναι ότι δεν λέμε ψέματα. Mm. Και εγώ και τα κορίτσια μέσα στο Mediface, αυτό που επιδιώκουμε είναι να καταλάβει ο κάθε κύριος, κάθε κυρία που θα έρθει, το τι αποτέλεσμα θα δει με τη βοήθειά του αντίστοιχα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς και να κάνουμε θαύματα αν δεν βοηθήσει και ο κύριος ή η κυρία από μόνη του στο σπίτι. Αν δεν πιούνε το νερό, αν δεν κάνουν τη σωστή διατροφή, αν δεν προσέξουν αυτά που πρέπει να τους, να τους πούμε και να τα ακολουθήσουν. Όπως αντίστοιχα και στο πρόσωπο ή αντίστοιχα και στο λέιζερ. Αν στο πρόσωπο αντίστοιχα δεν χρησιμοποιήσουν αντιλιακή προστασία στο σπίτι τους ή δεν καθαρίσουν το πρόσωπό τους, θα έρθουν μέσα στο χώρο μας, θα φύγουν, θα κάνουν μια θεραπεία και δεν θέλουμε σαφώς να χάσουν τα λεφτά τους. Θέλουμε να περιποιούμαστε τον κόσμο και να μείνουν ευχαριστημένοι, ώστε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας φέρουν τους φίλους τους μέσα σε εμάς. Σωστά, είναι αυτό που λέμε η καλύτερη διαφήμιση mouth to mouth. Είναι η σύσταση, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Χρυσούλα Μάλι, Δέσποινα Τσιλούκα, Μαρία Λαουτίδη, Αγγελική Ντότη, Στέλλα Μαργαρίτη. Αυτές οι πέντε κυρίες, άντρες δεν πήρανε, μου κάνει εντύπωση. Ή πρόλαβαν, είμαστε πιο γρήγορες. Αυτό ναι. Λοιπόν, έχουν κερδίσει την πρώτη προσφορά για την δωρεάν, τι λέγαμε, για να το δω. Για τη βιοανάλυση. Για τη βιοανάλυση προσώπου ή σώματος. Επομένως, εσείς που έχετε κερδίσει και έχουμε τα τηλέφωνά σας, θα κλείσετε το ραντεβού και θα μπορέσετε να... Ναι, και θα μπορέσετε να το απολαύσετε. Τώρα, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη η λίστα των άλλων 5 με το μείον 40% σε όλες τις υπηρεσίες προσώπου, σώματος και λέιζερ αποτρίχωσης. Ποιες ηλικίες έρχονται κυρίως?
Έχουμε όλες τις ηλικίες. Συνήθως για το λέιζερ είναι από 20 μέχρι και 35 χρονών που δεν έχουν προλάβει να κάνουν νωρίτερα λέιζερ αποτρίχωση. Για το πρόσωπο, σαφώς για έναν απλό καθαρισμό και για τις θεραπείες ακμής ξεκινάμε από 16 χρονών μέχρι και 30. Και για την αντιγύρανση πλέον μπήκε λίγο το νερό στα βλάκια και πλέον είναι ενημερωμένες οι γυναίκες και αρχίζουν από τα 30-35 τους χρόνια και περιποιούνται την επιδερμίδα τους πολύ περισσότερο. Πάντως τα τελευταία χρόνια νομίζω όλες λίγο πολύ, οι γυναίκες τουλάχιστον και πολλοί άντρες, αρχίσαμε να προσέχουμε πιο πολύ την επιδερμίδα μας. Παλιά δεν κάναμε έτσι ούτε καθαρισμούς, ούτε έτσι δεν είναι. Παλιά παίρναμε ένα μωρομάντιλο και καθαρίζαμε το πρόσωπό μας μόνο και λέγαμε είναι καθαρό το πρόσωπο. Πλέον όχι, είναι πιο ενημερωμένος ο κόσμος και προσπαθούμε και εμείς να τον ενημερώσουμε καλύτερα. Κάποτε δεν βάζαμε καν αντιλιακή κρέμα όταν πηγαίναμε τα παιδιά μας στη θάλασσα. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν γυναίκες που έχουν ακόμη και την αντιλιακή μέσα στην τσάντα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι προσέχουμε τον εαυτό μας. Είναι αλήθεια ότι ζούμε όμως, κυρία Κυριαζίδου, στην εποχή της εικόνας πάρα πολύ. Ας σκεφτούμε και το Instagram. Είμαστε συνέχεια με ένα κινητό. Με ένα κινητό και μια φωτογραφία. Έτσι, και μια φωτογραφία. Και βεβαίως μου γράφουν εδώ και εγώ θέλω να πάω για λέιζερ. Μου γράφουν εδώ φίλοι που μας βλέπουν, κυρία Κυριαζίδου. Και βεβαίως να πω ότι ό,τι ακριβώς θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε για να μπορέσετε να σας εξασφαλίσουμε και αυτό το μείον 40%, γιατί μου γράφετε και εγώ θέλω μείον 40%. Είναι ανοιχτή η λίστα, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να αφήσετε τα στοιχεία σας και να συμπεριληφθείτε. Κυρία Κυριαζίδου, άρα προλαβαίνουμε, σήμερα είναι Τρίτη, ερχόμαστε ας πούμε Τετάρτη, για Πέμπτη, παραμονές. Για παραμονή Χριστουγέννων. Για το Σάββατο δηλαδή, έτσι. Για το Σάββατο και για τη μέρα των Χριστουγέννων, αλλά και για την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε πότε θα έρθω την επόμενη, γιατί θα είμαι κουρασμένη από τα Χριστούγεννα και από την κρεπάλη των Χριστουγέννων. Θα έρθετε να σας ξεκουράσουμε. Θα έρθω να ξεκουραστώ για να με βρει το 23, φρέσκια, ωραία. Ξεκούραστη, όλα μαζί, όλα μαζί. Και κάτι ακόμη, κάνετε και μασάζ νομίζω, έτσι. Ναι. Κάνουμε και χαλαρωτικό γιατί... και δυναμωτικό μασάζ και τα λοιπά. Το οποίο πόση ώρα διαρκεί? Μπορεί να επιλέξει κάποιος ανάλογα τα σημεία που θέλει να γίνει το μασάζ, από μισή ώρα μέχρι και μία ώρα. Μου γράφετε που είναι το MediFace, τη Μητροπόλεως, κυρίες και κύριοι. Εκεί... Μητροπόλεως 46-48, στον τέταρτο όροφο. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε την, τη χαμένη νιώτη μας. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι τόσο. Όχι, γιατί δεν είναι. Μπορεί να είσαι και νέος καταρχάς και να πας. Μπορεί να έρχονται πολλές κοπέλες. Εννοείται. Μπορεί να είναι άλλη 25 χρονών και να πάει έτσι. Και 18 χρονών μπορεί να έρθει. Και... Καλά, τώρα έχω άποψη εγώ. Τι 18 χρονών, κοριτσάκι μου. Πήγαινε αλλού τώρα. Δεν θα πας στο Ινστιτούτο. Έχουν και κυταρίτιδα, έχουν και την τρίχα τους που θέλουν να την αφαιρέσουν. Τρίχα και κυταρίτιδα έχουμε, από όλα έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κυριαζίδου και ευχαριστώ καλές πάρα πολύ γιορτές. Για τις πολύ ωραίες προσφορές που μας δώσατε. Εύχομαι καλές γιορτές. Επίσης. Να είστε καλά. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε μετά την ομορφιά θα κοιτάξουμε και την ψυχούλα μας. Έρχεται η Έφη Ανδρεουλάκου, η ψυχολόγος, να μας μιλήσει για το βιβλίο της, το παζλ «Γίνε καλύτερος στο παιχνίδι της ζωής». Πώς θα γίνουμε καλύτεροι στο παιχνίδι της ζωής, θα το ανακαλύψουμε σε λίγο.